Η ΕΔΕΚ έχοντας ανοιχτό μέτωπο σύγκρουσης με φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και έχοντας μάλιστα προχωρήσει και σε διαγραφή από τις τάξεις της όσων εμπλέκονται σε τέτοια φαινόμενα, δεν θα μπορούσε να μείνει απαθής στα όσα θλιβερά και απαράδεκτα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όσον αφορά το επίμαχο βίντεο, αλλά και αυτά που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν, απαιτείται σε βάθος διερεύνηση για την επιβεβαίωση του περιεχομένου του και αν και εφόσον προκύψουν οι όποιες ευθύνες των εμπλεκομένων, τότε αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε προσωπικό και σε πολιτιακό επίπεδο. Είναι γι' αυτό το λόγο που από την πρώτη στιγμή τονίσαμε πως η πλήρης διερεύνηση για όλους όσους εμπλέκονται στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων είναι επιβεβλημένη για το σύνολο της περίοδου που αυτό είναι σε λειτουργία. Επιμένουμε πως εάν και εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες και παρανομίες, να κατονομαστούν οι υπεύθυνοι και να αποδοθούν οι ευθύνες προς όποιους και αν είναι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται στην ιεραρχία του κράτους. Ως εκ τούτου, καλούμε το Γενικό Εισαγγελέα και τον Αρχηγό Αστυνομίας να παρέμβουν αμέσως. Το όλο ζήτημα δεν μπορεί και δεν δύναται να αποτελέσει ακόμα ένα σκάνδαλο που θα παραμείνει στα συρτάρια των αρχών. Η κάθαρση είναι επιβεβλημένη και η πλήρης διερεύνηση για την αποκάλυψη της αλήθειας είναι απολύτως αναγκαία.